Έχουμε πια στην Πάτρα το Ρέθυμνο περιοχές που τα προηγούμενα χρόνια προπανδημίας και πριν τον κορονοϊό η αλήθεια είναι πως βίωναν τις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Είχαμε και τις μεγαλειώδεις παρελάσεις και στο Ρέθυμνο και στην Πάτρα βέβαια. Ωστόσο φέτος εκεί η τοπική κοινωνία, η αυτοδιοίκηση έχει αρκεστεί σε ένα πιο στενό έτσι, κύκλο εκδηλώσεων με προσοχή, κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες δράσεις, κάποιες πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Πάμε να συναντήσουμε το μέλος του ΔΣ, του Συλλόγου Κρητών Φοιτητών Πάτρας ο Ψιλωρίτης, είναι η Κάλια Τριαματάκη. Χαμογελαστή. Καλησπέρα. Καλησπέρα Νίο, καλησπέρα Εύη. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι? Βρίσκομαι στην πλατεία Γεωργίου, κέντρο της πόλης. Ναι. Είναι στολισμένα, καρναβαλικά και έτοιμη να υποδεχτεί τις μέρες του καρναβαλιού. Βέβαια, καμία σχέση με προηγούμενα χρόνια εκεί με τις καρναβαλικές, με την καρναβαλική παρέλαση. Χιλιάδες κόσμου βρισκόταν στην περιοχή. Φέτος κάπως υποτονικά βέβαια. Είναι υποτονικά, όντως καμία νέα σχέση. Φανταστείτε ότι άλλες χρονιές από τώρα, δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν το καρναβάλι, ήταν γεμάτη όλη η πόλη. Μάλιστα, υπάρχει έτσι λίγο απογοήτευση εκεί στον κόσμο? Υπάρχει, δεν θα πω ψέματα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα κανείς δεν θέλει να είναι όπως πέρσι ή όπως πρόπερσι. Γι' αυτό και ήδη έχουν ξεκινήσει εκδηλώσεις. Ναι. Και ο κόσμος έχει κινητοποιηθεί λίγο παραπάνω φέτος. Αν δεν κάνω λάθος, το Σαββατοκύριακο ξεκίνησαν κάποιες εκδηλώσεις. Θα υπάρξουν, θα κορυφωθούν το επόμενο διάστημα. Με στα μέτρα βέβαια, με τους περιορισμούς, με τις μάσκες μας, Εύη. Πάντως και πολλοί φοιτητές που σπουδάζουν στην Πάτρα αυτό περίμεναν κάθε χρόνο. Η πόλη έχει βάλει τα καλά της, τα γιορτινά, τα καρναβαλικά και οι σύλλογοι έτσι αναομάδες προσπαθούν να κάνουν και κάτι καλύτερο για να υπάρχει αυτό το εορταστικό κλίμα όπως και τις υπόλοιπες χρονιές. Εσείς σας Σύλλογος Κρητών? Εννοείται. Και εμείς, ο Σύλλογος Κρητών Φοιτητών και ο Σύλλογος Κρητών του Αρκάδη, ναι. Προσπαθούμε έτσι φέτος να δώσουμε μία νότα πιο καρναβαλική. Κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε. Ξέρετε. Στην Πέμπτη θα κάνουμε και θα ψήσουμε. Θα σας μείνουν αξέχαστε στα φοιτητικά χρόνια, θα σας μείνουν αξέχαστα στην Πάτρα και για τον λόγο ότι ήσασταν φοιτητές στην Πάτρα χωρίς καρναβάλι. Αυτό δεν ξέρω αν θα το βιώσουν οι επόμενες γενιές. Θα έχετε να το λέτε πάντως. Ελπίζω να μην το βιώσουν. Δεν θα το βιώσουν. Δεν θα το βιώσουν. Βέβαια, αυτό έλειπε. Του χρόνου θα είμαστε όλοι καλά. Και με το βλέμμα στραμμένο στην Κρήτη, βέβαια και στο Ρέθυμνο έχουμε, Κάλια, το γνωρίζεις, ματέωση βέβαια της παρέλασης. Αλλά αντίστοιχες εκδηλώσεις. Αντίστοιχες εκδηλώσεις. Στο καρναβαλικό πνεύμα. Μάλιστα, οπότε οι κριτικοί εκεί θα το γιορτάσουν την Τσικνοπέμπτη. Θα το γιορτάσουμε, κάτι θα κάνουμε. Μάλιστα, λοιπόν το μήνυμά σου εδώ πέρα στην οικογένειά σου, στους δικούς σου, έτσι θα κλείσουμε τη σύνδεση. Να είμαστε όλοι καλά. Ναι. Εγώ τους περιμένω όλους πάνω, Πάτρα, έστω και το φετινό καρναβάλι να έρθει κόσμος εδώ πέρα, γιατί είναι πολύ όμορφα και είναι κρίμα. Μάλιστα, ο καιρός πώς είναι, συννεφιά? Ο καιρός σήμερα δεν είναι πολύ καλός. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να καλυτερεύσει, γιατί θα ανέβουν και οι παρέες μας πάνω για το καρναβάλι. Οπότε θέμε τις καλές μέρες. Να έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, Κάλια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό να περάσεις. Να είσαι καλά. Λοιπόν,